Ξεκινήσουμε με εσάς, γιατί σε εσάς απευθύνεται ή μάλλον και σε εμάς που δεν έχουμε καλύψει και την πλευρά του ΟΚΙΠΗ, τη δημοσιογραφικά, για τα όσα απάντησε στις δικές σας επισημάνσεις ο ΟΚΙΠΗ. Από την επιστολή διαβάζω ότι η απάντηση του ΟΚΙΠΗ δεν έχει καθησυχάσει ουδόλως τις ανησυχίες της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Αντίθετα, μάλλον έχουν ενισχυθεί αυτές οι ανησυχίες, αφού φαίνεται να ενισχύεται η εικόνα αδυναμίας αντιλήψης του προβλήματος ή ακόμα χειρότερα η εικόνα προσπάθειας απόκρυψης του προβλήματος. Κύριε Πετρίδη, έτσι με λίγα λόγια δώστε μας την εικόνα αυτού του προβλήματος για να απαντήσει και ο κύριος Χαριλάου αν δεν το έχουν αντιληφθεί ή αν κατάλαβαν κάτι διαφορετικό. Η μεγάλη εικόνα, κύριε Σάβα, είναι ότι το ΟΚΙΠΗ έχει προϋπολογίσει στο τριετές πλάνο το οποίο έχει ο ίδιος καταρτήσει ελλείμματα 200 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο μέχρι και το 2023. Θυμίζουμε ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο το 2024 θα πρέπει ο ΟΚΙΠΗ να παρουσιάσει και να εφαρμόσει μηδενικό έλλειμμα. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο νόμος. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να έρχονται οι ίδιοι να λένε ότι το 2024 χρεοκοπούμε. Διότι πώς είναι δυνατόν... Επίσης να θυμίσω ότι το τριετές πλάνο δεν είναι μια επιπόλαιη πράξη, είναι ένας στρατηγικός προγραμματισμός χρονικής διάρκειας 3 ετών που πρέπει να γνωρίζω επακριβώς τι νούμερα βάζω για να μου βγει το υπόλοιπο έλλειμμα ή πλεόνασμα. Λοιπόν, ήδη το έχουν κάνει αυτή την άσκηση και έχουν προϋπολογίσει ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ μέχρι έλλειμμα μέχρι και το 2023. Άρα, ως ελεγκτές του ΟΚΙΠΗ και μη θέλοντας να ζήσουμε στιγμές κυπριακών αερογραμμών για δεύτερη φορά, δεν κρούμε απλώς τον κόδωνα του κινδύνου, κρούμε τη μεγαλύτερη καμπάνα που μπορεί κάποιος να φανταστεί προς την πολιτεία και της λέμε ότι όσοι έχουν τώρα τα πράγματα αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε και δεν γίνει τίποτα, τότε τα δημόσια νοσηλευτήρια κατευθύνονται προς τον κρεμό. Ναι. Εστιάζεται και λίγο γίνουν. Ναι. Εστιάζεται και μισθολογικά, κύριε Πετρίδη. Θα τα δούμε έτσι στη συνέχεια αυτά. Αλλά η γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας που λέει ότι τα δημοσιεύματα τα σημερινά αναφέρονται στην ηλεκτρική υπηρεσία και όχι στις απαντήσεις του ΟΚΙΠΗ και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις. Θεωρείτε ότι και ο Υπουργός Υγείας. Θεωρείτε και ο Υπουργός Υγείας ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα έτσι όπως τίθεται από την ηλεκτρική υπηρεσία. Διότι διαβάζοντας τη συνέχεια, λέει ο Υπουργός ότι καταβάλλονται προσπάθειες, στηρίζουν και όλα αυτά τον ΟΚΙΠΗ. Πρέπει να πούμε, κυρία Σάβα, ότι η ελεγκτική υπηρεσία στην προκειμένη επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής έχει επισυνάψει και την απάντηση του ΟΚΙΠΗ και την θέση του Υπουργείου Υγείας, όπως την εκφράζει ο ίδιος ο Υπουργός. Άρα δεν έχουμε αποκρύψει το οτιδήποτε. Τα έχουμε στείλει στους... Εστιάζω στο λαθασμένες εντυπώσεις. Θεωρεί ο Υπουργός ότι μόνο η πλευρά της ηλεκτρικής υπηρεσίας στον κόσμο δίνεται η λαθασμένη εντύπωση ότι είναι έτσι, όπως τα λέει, η ηλεκτρική υπηρεσία. Και το επαναλαμβάνω. Κάνει λόγο για λαθασμένη εντύπωση. Τώρα όμως αυτό που σας άκουσα να λέτε, κυρία Σάβα, είναι ότι ο Υπουργός Υγείας συμμερίζεται τις ανησυχίες της ελεγκτικής υπηρεσίας. Δεν άκουσα να λέγεται ή να διαβάζετε τώρα στην δήλωσή σας ότι είναι λάθος τα ποσά. Εκτός αν κάναμε εμείς κάποιο λάθος και διαβάζουμε ότι τα 200 εκατομμύρια έλλειμμα είναι 20 εκατομμύρια έλλειμμα. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά στο άλλο ότι ο στόχος τους είναι η αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και εμείς το ίδιο πράγμα πιστεύουμε. Yeah. Πιστεύουμε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να εξυγχρονιστούν, να ανανεωθούν. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αυξήσουν την ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Και αυτό περιμένουμε να δούμε κάποιο πλάνο. Είναι αυτό το θετικό της υπόθεσης ίσως. Έχουμε δει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ έχει προστρέξει σε ελεγκτικό οίκο εγνωσμένου κύρους για να καταρτήσουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, ούτως ώστε... Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Σάβα? 2 πράγματα μπορούν να γίνουν.
μάλλον πρέπει να γίνουν και τα δύο. Έχω ένα οργανισμό ο οποίος δεν είναι κερδοφόρος, είναι ζημιογόνος. Αυτό που θα πρέπει να κάνω είτε να αυξήσω τα έσοδά μου, είτε να μειώσω τις δαπάνες μου, είτε και τα δύο. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας πει ότι θα πρόκειται για παράνομη κρατική ενίσχυση, ναι, και θα πρέπει και να αναπτυχθούν. Είναι το παράδειγμα μας δώσατε πριν. Τώρα. Λοιπόν, άρα θα πρέπει αυτό το πλάνο που θα κάνουν και θα πρέπει να βάλουν και μηχανισμούς ελέγχου ούτως ώστε και να λογοδοτούν και να το εφαρμόσουν αυτό το πλάνο, θα μπορούν να το πάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούν ήρθαμε, γεια σας, έχουμε την σφραγίδα ενός αξιόπιστου οίκου στα χέρια μας και ερχόμαστε να σας πείσουμε να μας δώσετε άλλη μία μικρή επέκταση, 1-2 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε εμείς τι θα κάνει τελικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Σάβα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ιδιωτικοποιήστε πρώτα 1 ή 2 νοσηλευτήρια. Ναι. Μπορεί να πει ιδιωτικοποιήστε τα όλα. Μπορεί να δώσει παράταση. Δεν ξέρουμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται αν έχουμε φτάσει και γίνει αυτονόμηση πρώτα για να φτάσουμε εκεί. Γιατί αυτό το ζητούμενο είναι εμείς, αυτό. Λοιπόν, να βάλουμε τον κύριο Χαϊλάου στη συζήτηση. Ναι, δεν θα ήθελα να κάνω συζήτηση τώρα με τον κύριο Χαϊλάου στον αέρα. Οι θέσεις της υπηρεσίας μας είναι αυτές. Ναι, κύριε Πετρίδη, ακούστε, επειδή υπάρχει μια σύγχυση στο η θέση του ενός και του άλλου, συζήτηση θα κάνουμε, δεν θα τσακωθούμε. Νομίζω με τον διάλογο, δημοκρατικά, να έχουν αντίληψη και οι πολίτες. Κύριε Χαϊλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα συμφωνούσα με τον κύριο Πετρίδη ότι δεν θα πρέπει να γίνει διαλογική συζήτηση από αέρος. Έχουμε ακούσει τις θέσεις της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Μπορούμε να παραθέσουμε και τις θέσεις τις δικές μας και μπορούμε για οποιασδήποτε διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις να τα συζητήσουμε στα αρμόδια. Βεβαίως, κύριε Χαϊλάου, πείτε κάτι τώρα, ένα αριθμό ή μια παράμετρο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Καλό είναι να την ακούσει ο κύριος Πετρίδης, να σας απαντήσει, να λύνονται και οι απορίες. Αλλά πείτε μας τη δική σας θέση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το εξής, ότι πράγματι ο νόμος λέει ότι 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα έχει το δικαίωμα ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να λαμβάνει κρατική ενίσχυση. Όμως, στον ίδιο νόμο, το άρθρο 22.4 συνεχίζει και λέει ότι νοείται ότι το κράτος συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού που δεν είναι ενταγμένο στο Γενικό Σχεδίο Υγείας, ενώ κάθε χρηματοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περιελέγχου των κρατικών ενισχύσεων νόμου και τις σχετικές περί κρατικών ενισχύσεων πρόνοιας της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπρόσθετα το άρθρο 22.7 λέει ότι σε έκτακτες ανάγκες όπως επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, σειράξεις, πολεμικές επιχειρήσεις και σε άλλα παρόμοια περιστατικά, το κράτος αναλαμβάνει τις επιπλέον δαπάνες για να διατηρήσει ο οργανισμός τη βιωσιμότητά του. Άρα, σήμερα ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προσφέρει υπηρεσίες εντός και εκτός ΓΕΣΥ. Και αυτές που προσφέρει εκτός ΓΕΣΥ και δεν αποζημιώνεται είναι αρκετές. Να πούμε ότι είναι η ιατρική περίθαλψη προς τους μετανάστες, προς τις φυλακές, προς την Μενόγια που είναι τα κρατητήρια. Είναι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όπου σήμερα ο οργανισμός έχει καλεστεί για ένα ολόκληρο χρόνο και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες για αντιμετώπιση της πανδημίας, περιορίζοντας όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει σε άλλους δικαιούχους εντός του συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα τα έσοδα του να είναι πολύ πολύ μειωμένα, γιατί δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια ώρα full υπηρεσίες και στις άλλες παθήσεις για να έχει έσοδα από τον ΟΑΗ και από την άλλη να προσφέρει και υπηρεσίες για αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπρόσθετα υπάρχουν μη οικονομικά συμφέρουσες δραστηριότητες, όπου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, είναι η θαλασσινία, είναι οι μεταμοσχεύσεις, υπάρχουν υπηρεσίες όπως είναι η δομή. Για να αντιληφθούμε, για να καταλάβουμε, αυτά εξαιρούνται από το ότι δεν μπορεί να... Εκεί θα κατέληγα. Ακριβώς, εκεί θα κατέληγα. Γιατί σύμφωνα με την επιστολή της ηλεκτρικής υπηρεσίας, η οποία πήρε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και λέει ότι για το 2021 θα έχουμε 169 περίπου εκατομμύρια έλλειμμα. Μέσα σε αυτά, το που καθορίζει ως προϋπολογιζόμενη κρατική χορηγία, από αυτήν την προϋπολογιζόμενη κρατική χορηγία πρέπει να αφαιρεθούν
όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Είναι πόσα εκατομμύρια, κύριε Χαριλάου, από τα 168 εκατομμύρια ακόμα 9. Δεν το ξέρετε. Ναι, αλλά αν είναι 2 εκατομμύρια, αν είναι 100, έχει διαφορά βεβαίως. Κοιτάξτε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μόνο το νοσοκομείο, μόνο η υπηρεσία ψυχικής υγείας είναι πέραν των 8 εκατομμυρίων το χρόνο. Μόνο το συγκεκριμένο. Αν υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της μέρας είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Το δεύτερο είναι ότι στον προϋπολογισμό του οργανισμού περιλαμβάνονται μεγάλες κεφαλουχικές δαπάνες για τα επόμενα τρία έτη, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και να αγοραστεί πιο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός σε περιβάλλον και σε όπου αυτές οι κεφαλουχικές δαπάνες αναμένεται ότι μετά τα 3 χρόνια θα είναι αισθητά μειωμένες. Ναι. Άρα δεν θα είναι στο το ίδιο ποσό. Κύριε Χαριλάου, δεν ξέρω αν θέλει να παρέμβει ο κ. Πεντρής, δηλαδή το έχει επισημάνει αυτό η ηλεκτρική υπηρεσία, ότι είχε ήδη πρικοδοτηθεί από το φορολογούμενο πολίτη ο ΚΥΠΗ με υπερσύγχρονα νοσοκομεία και εξοπλισμό. Δεν ξέρω αν είναι, κύριε Πετρίδη, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Επιτρέψτε μου να το απαντήσω. Ναι. Θεωρείτε ότι το μακάριο νοσοκομείο από τον καιρό που χτίστηκε μέχρι σήμερα είναι ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο? Θεωρείτε το νοσοκομείο Λεμεσού μετά από τόσα χρόνια λειτουργία είναι ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο? Έτσι, θεωρείτε την Πάκο από τον καιρό που χτίστηκε μέχρι σήμερα ότι είναι ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και δεν χρειάζονται οποιασδήποτε αναβαθμίσεις ή αλλαγές? Να θεωρήσουμε ότι το νοσοκομείο Ακαλάστας είναι ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και δεν χρειάζεται, όπως το έχουμε προβλέψει, να γίνει ανοιχτή νέο νοσοκομείο, να μην γίνει, γιατί είναι υπερσύγχρονο νοσοκομείο? Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι όπως τα λέτε, κύριε Χαριλάου, ότι έχουν τα χάγια τους στα νοσοκομεία και ότι σαφώς τα επόμενα 3 χρόνια θα προχωρήσετε. Και σας λέω, κύριε Χαριλάου. Εγώ λέω ότι χρειάζονται αναβάθμιση. Και ο οργανισμός έχει φροντίσει στον τριετή του προϋπολογισμού να αναβαθμίσει αυτά τα νοσοκομεία, να αγοράσει σύγχρονο εξοπλισμό, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αυτό είπα εγώ. Εγώ δεν είπα έχει τα χάγια του. Ναι, απλά μια παρένθεση, επειδή ήταν και το επιχείρημα του Δεκεμβρίου αυτό με την καταψήφιση του προϋπολογισμού, αρκετοί υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Καρούσος, είχε κάνει παντιέρα το γεγονός ότι η μονάδα υποκάθαρσης στην ΠΑΦΟ δεν θα προχωρούσε επειδή δεν ήταν ψηφισμένος ο προϋπολογισμός. Και επειδή είναι Φεβρουάριος και έχουμε προϋπολογισμό, διερωτούμε αν έχει προχωρήσει αυτή η μονάδα υποκάθαρσης στην ΠΑΦΟ. Θα σας απαντήσω. Όσον αφορά την μονάδα μετάφραση στην ΠΑΦΟ, είναι ένα έργο το οποίο αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και έχει προληφθεί προσφορά, έχουν ληφθεί προσφορές και προχωρούν στην κατακύρωση της προσφοράς, ούτως ώστε το έργο να γίνει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Βεβαίως έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη, να δούμε και το άλλο κομμάτι που έτσι δίνεται έμφαση στους μισθούς, σε υπεραωριακές αποζημιώσεις, για να μας απαντήσει, να εξηγήσει και σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Χαριλάου. Απλά να πω έτσι, ναι. Χωρίς με πάσα σεβασμό στον κύριο Χαριλάου, δεν θα ήθελα να μπούμε τώρα σε διαλογική συζήτηση. Απλά να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση. Έχω και μια άλλη υποχρέωση. Απλώς να πούμε, για παράδειγμα, ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί είναι 34 εκατομμύρια. Μιλάμε για προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους 200 εκατομμυρίων. Ναι. Άρα τα υπόλοιπα που είναι? Υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο ΚΥΠΗ και είναι ΙΓΟΣ, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δηλαδή κρατικές, ότι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια κρατική ενίσχυση. Αυτές θα πρέπει να κοστολογηθούν. Δεν είναι μέσα στα 200 εκατομμύρια. Έχω την εντύπωση ότι είναι μέσα στα 200 εκατομμύρια. Επίσης, έχουν προϋπολογίσει, λένε ότι είναι μέσα οι συνέπειες της πανδημίας. Μέχρι το 2023 υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός ότι θα συνεχίσει η πανδημία όπως είναι σήμερα. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει γενικότερα κάποιος εξορθολογισμός των δαπανών σε περίπτωση που ο ίδιος ο οργανισμός έχει προϋπολογίσει ελλείμματα, επαναλαμβάνω το νούμερο,
200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το νούμερο θα πρέπει να έρθει στο 0 μέχρι το 2024. Εκτός αν συμβούν αυτά τα πράγματα που σας είπα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ελεγκτικό οίκο με κάποιο συνεπές και αξιόπιστο επιχειρησιακό πλάνο. Ναι. Τώρα, κύριε Πετρίτη, κλείνοντας από την πλευρά της δικής σας παρέμβασης, κάνετε λόγο για μη παραγωγική αξιοποίηση του προσωπικού. Δίνοντας στοιχεία για αποσπασμένους γιατρούς, ο μισθός είναι 95.000 για ένα χρόνο, 162 ευρώ, με την υπεροριακή αποζημίωση που είναι 127.000, έχουμε σύνολο απολαβό 222.000. Δίνετε αυτά τα παραδείγματα, θέλοντας να σημειώσετε ακριβώς τι, για να απαντήσει θέλοντας και ο κύριος... Θέλοντας να σημειώσουμε ότι το κόστος προσωπικού θα πρέπει να τύχει εντελεχούς και σχολαστικούς σχεδιασμού από τους ηθήνοντες του ΟΚΙΠΗ, διότι αυτά τα ποσά μπορεί να είναι και λίγα, μπορεί κάποιος να πει. Και εγώ θα πω ότι εάν πληρώνω κάποιον ιατρό 250.000 ευρώ το χρόνο και αυτός μου αποφέρει έσοδα 400.000 ευρώ το χρόνο, τότε μπορεί να του δίνω και λίγα. Εάν όμως αυτός ο γιατρός έχει 0 ασθενείς και μου αποφέρει 0 έσοδα, τότε θα πρέπει να δω ότι δεν κάνω καλά. Δεν έχουμε επισέλθει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι άσκηση που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ΟΚΙΠΗ αυτή η άσκηση που σας έχω περιγράψει και να δικαιολογήσει και να τεκμηριώσει όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες όλου του προσωπικού, όχι μόνο των γιατρών. Κάποιος μπορεί να πει ότι οι νοσηλευτές δεν παίρνουν αρκετά. Εμείς δεν ξέρουμε αν είναι αρκετά αυτά ή όχι. Εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, κυρία Σάβα. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και αν δεν γίνει κάτι που να αναστρέψει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, φοβούμεθα και τα χειρότερα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επιστολή, επισημάνσεις στην Επιτροπή Υγείας θα τεθούν επιτάπητος, θα κληθείτε και στη Βουλή. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστήσω. Κύριε Χαριλάου, εγώ ευχαριστώ. Είναι μέσα στα ετοιμασία αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου με τις οικονομικές προβλέψεις που θα αναθέσετε σε ελεκτικό οίκο και αυτά τα ζητήματα? Είναι μέσα στην μελέτη που ήδη διεξάγει ο ελεκτικός οίκος, γιατί έχει γίνει η ανάθεση της εργασίας αυτής, όπου θα καταγραφούν όλες οι δεύτερες πρακτικές για αύξηση, για βελτιστοποίηση των εσόδων του οργανισμού και τη μείωση των εξόδων. Όμως θα ήθελα να πω ότι πέραν των 34 εκατομμυρίων που έχει αναφέρει ο κ. Πετρίδης, υπάρχουν άλλα 20 εκατομμύρια για αγορά εξοπλισμού. Είναι 54 εκατομμύρια στο τέλος της ημέρας από αυτές τις κεφαλουχικές δαπάνες. Εννοείται ετησίως μέχρι το 23 που δίνεται, που παρατίθενται τα στοιχεία, είναι για το 22 αυτά τα 54 εκατομμύρια? Είναι παραλαμβανόμενα. Για το 21 που λέω, που είναι αντίστοιχο και για το 22 και για το 23. Άρα να υπολογίσουμε ότι από όλες αυτές τις κεφαλουχικές δαπάνες από το 24 και μετά σίγουρα θα υπάρχει μείωση όσον αφορά των προϋπολογισμών. Επαναλαμβάνω ότι όλες εκείνες οι υπηρεσίες που λέγονται είτε ηγός είτε υπηρεσίες που είναι εκτός γεσί κοστολογούνται αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία μαζί με τον εύφορο κρατικών ενισχύσεων, όπου έγινε ο κατάλογος, έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι υπηρεσίες και έχει ξεκινήσει η κοστολόγηση τους. Αυτές πρέπει να διαχωριστούν και να μην λογαριάζονται ως κρατική ενίσχυση, γιατί είναι υπηρεσίες οι οποίες ήδη προσφέρει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και δεν είναι έλλειμμα το οποίο προκύπτει λόγω της κακής διαχείρισης ή μη της σωστής διαχείρισης των πόρων του. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όσον αφορά το μισθολόγιο, να πούμε ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει κληρονομήσει το μισθολόγιο αυτών για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει καθορίσει τη μισθοδοσία, ούτε μπορεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να σταματήσει τις οποιασδήποτε προσαυξήσεις ή προαγωγές λαμβάνουν κίνητρα, οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Τα κίνητρα δεν ήταν μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον ΟΚΙΠΗ? Δεν σας άκουσα, τα διάφορα κίνητρα, λέω, που προστίθενται και αυξάνουν το μισθό. Δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό μας. Αλλά δεν σημαίνει, ο νόμος μας απαγορεύει ακόμη να βγάλουμε πλεονάζω
οποιονδήποτε από το προσωπικό μας. Είναι πολλά και διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Άρα δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι τα 200 εκατομμύρια είναι έλλειμμα. Επεξήγησα τις θέσεις τις πρεσβικές μας και καταλήγοντας θα ήθελα με την άδεια σας να πω το εξής, ότι η παροχή υπηρεσιών από τα δημόσια νοσηλευτήρια και των κέντρων υγείας δεν αντικρίζεται ως έξοδο, δεν πρέπει να αντικρίζεται ως έξοδο, αλλά ως επένδυση. Αυτό μας έχει διδάξει η υγειονομική κρίση που περνούμε σήμερα. Διότι εάν αντικρίζεται ως έξοδο, τότε με μαθηματική ακρίβεια των νοσοκομείων της πόλης της Χρυσοχούς, της Κυπερούντας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όλα τα αγροτικά κέντρα πρέπει να κλείσουν. Εάν αντικρίζονται ως έξοδο. Ναι. Γιατί τα έσοδα τους δεν είναι βάση των εξόδων που έχουν. Άρα πρέπει να το δούμε εις το σύνολο. Μάλιστα, κύριε Χαϊλάου, είναι όλη μια συζήτηση αυτό και η αυτονόμηση και το σωστό management των νοσοκομείων, αυτό που χρειάζεται για να γίνουν και ανταγωνιστικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Ιάκωβε, να δούμε λίγο το να αλλάξουμε.